Όπως κατανοήσαμε από την προηγούμενη ομιλία, ένα σημαντικό κομμάτι της δομής του πυελικού εδάφους είναι οι μύες του πυελικού εδάφους. Θεώρησε ότι έχει αρκετά δεδομένα ώστε να κάνει αποδεκτό το σύστημα αξιολόγησης των μειών του πυελικού εδάφους που προτάθηκε από τη Λέι Κοκ το 1994, το γνωστό Perfect Assessment Scheme. Έτσι από τότε οι μύες του πυελικού εδάφους εξετάζονται με δαχτυλική προκτική εξέταση για τους άντρες, κολπική δαχτυλική εξέταση για τις γυναίκες και αξιολογούνται για την δύναμή τους, την αντοχή τους, τις επαναλήψεις, τις γρήγορες συσπάσεις και κατατάσσονται στον πίνακα της Οξφόρτης όπως οι υπόλοιποι σκελετικοί μύες. Επιπλέον έχουμε και μια βοήθεια από το biofeedback, μια ηλεκτρομυογραφική αξιολόγηση. Τοποθετείται ένα προκτικό ηλεκτρόδιο στον ασθενή και παίρνουμε μια γραφική απεικόνιση της δραστηριότητας των μυών, η οποία μας πληροφορεί για το μυϊκό τόνο, την δύναμη, την αντοχή, τις ταχείες μυϊκές ίνες και το συντονισμό των μυών του πυελικού εδάφους. Το biofeedback χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς λόγους. Θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν καταλαβαίνω το διάγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε πάνω τι βλέπουμε σε εκείνες τις γραμμές που είναι πάνε πάνω κάτω? Ναι, εδώ βλέπουμε τη δραστηριότητα των βραδαίων μυϊκών ινών. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα στην αντοχή. Δηλαδή λέτε σφίξε, χαλάρωσε? Ναι, δίνουμε εντολή για σύσπαση και εντολή για χαλάρωση. Η διάρκεια συνήθως είναι 10 δευτερόλεπτα σύσπασης και 10 δευτερόλεπτα χαλάρωσης. Και από εδώ μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την αντοχή, εάν μπορεί να κρατήσει, να διατηρήσει τη σύσπαση, εάν έχει γρήγορη επιστράτευση των ταχύων μυϊκών ινών, εάν έχει αρκετή χαλάρωση. Δηλαδή εδώ τι βλέπουμε, έχει ή δεν έχει? Όχι, μπορούμε να μου διαβάσετε αυτό? Ναι. Εδώ μπορώ να σας πω ότι έχει ένα έλλειμμα στην αντοχή, έλλειμμα στις βραδείες μυϊκές ίνες. Βλέπετε ότι τα διαστήματα εδώ ποικίλουν, άρα καθυστερεί στην επιστράτευση των ταχαίων μυϊκών ινών. Θα έλεγα ότι έχει μια φυσιολογική λειτουργία σύσπασης και χαλάρωσης, μπορεί δηλαδή να χαλαρώσει και να συσπαστεί, ενώ αυτό δεν φαίνεται ιδιαίτερα εδώ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη φάση της χαλάρωσης. Κάτι άλλο μπορώ να συνεχίσω? Η λογική της επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους εξηγήθηκε πάρα πολύ καλά από τον προηγούμενο ομιλητή. Βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η βουλητική σύσπαση των μυών του πυελικού εδάφους πάντοτε παράγει συνεργική σύσπαση του έξω σφιχτήρα της ουρίθρας. Γι' αυτό το λόγο η αύξηση της δύναμης της αντοχής του συντονισμού των μυών βελτιώνουν την ουρυθρική αντίσταση, η οποία μας είναι απαραίτητη όταν αυξάνεται η εδοκιστική πίεση. Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των μυών του πυελικού εδάφους αρχίζει με τη συνειδητοποίηση αυτών των μυών. Οι ασθενείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν τους μύες τους. Είναι μια μυϊκή ομάδα με την οποία δεν έχουν ουδέποτε επαφή. Γι' αυτό εκπαιδεύονται σε διάφορες θέσεις. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και απτικά ερεθίσματα από τους ίδιους, προκειμένου να καταλάβουν τη δραστηριότητα αυτών των μυών. Προχωράμε στην αποκλειστική σύσπαση και χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους από διάφορες θέσεις, χωρίς να χρησιμοποιούν άλλες μυϊκές ομάδες, οι οποίες επικαλύπτουν πολλές φορές τους μύες του πυελικού εδάφους, όπως είναι η γλουτιέ, η προσαγωγή, η κοιλιακή. Επόμενη φάση. Να μας πείτε λίγο πώς τους βοηθάτε να καταλάβουν τη λειτουργία των μυών, δηλαδή τη χαλάρωση και τη σύσπαση. Τι λέτε να κάνουν, δηλαδή? Θα μπορούσα να σας δείξω, εννοείται αυτό. Ναι, συνήθως, παραδείγματος χάρη, ένας ασθενής, ο οποίος βρίσκεται σε ύπτια κατάσκληση, όπως εδώ, με τα γόνατα λυγισμένα, τον καθοδηγούμε να κάνει κοιλιακές αναπνοές, διότι η διαφραγματική αναπνοή
κατά την εκπνοή της διευκολύνει την δραστηριότητα των μυών του πυελικού εδάφους και του ζητάμε να σφίξει τους μύες του προχτού σαν να διακόπτει την έξοδο αερίων και τους μύες γύρω από την ουρήθρα σαν να διακόπτει την έξοδο ούρων. Αφού συσπάσει αυτούς τους μύες, τους κρατάει σταθερούς και αναπνέει χαλαρά. Άλλα παραγγέλματα δίνουμε από την καθιστή θέση και άλλα παραγγέλματα από την όρθια θέση. Συνήθως αρχίζουμε με την ύπτια θέση, όπου έχουμε σύμμαχο τη βαρύτητα και δεν είμαστε ενάντια σε αυτήν. Για πόση ώρα τους λέμε να κρατήσει? Συνήθως όταν κάνουμε το τεστ τους ζητάμε να κρατήσουν 10 δευτερόλεπτα. Ψηλαφούμε στο περίνεο, αν δεν κάνουμε προκτική δαχτυλική εξέταση, για να δούμε πόσο πραγματικά μπορεί να κρατήσει. Αν ένας ασθενής μπορεί να κρατήσει μια δραστηριότητα των μυών, μια σύσπαση 5 δευτερόλεπτα, μετά θα του δώσουμε οδηγία να κάνει την άσκηση 7 δευτερόλεπτα. Ένα στόχο δηλαδή περισσότερο από αυτό που μπορεί να καταφέρει. Σίγουρα δεν θα το δώσουμε, εάν μπορεί να κάνει μόνο 5 δευτερόλεπτα σύσπαση, δεν θα το δώσουμε από την αρχή 10 δευτερόλεπτα. Πώς νιώθετε τη σύσπαση εσείς? Εννοείται με την ψηλάφιση, όχι με τη δαχτυλική εξέταση. Μπορείτε να τη νιώσετε και διαφορετικά με την ψηλάφιση και διαφορετικά με τη δαχτυλική? Με τη δαχτυλική προοπτική εξέταση τη νιώθεις πάρα πολύ καλά. Okay. Με την ψηλάφιση νιώθεις μόνο αν οι μύες είναι στον πίνακα της Οξφόρτης στο 3. Πού βάζετε το δάχτυλο, τι κάνετε? Το ψηλαφεί στο περίνεο. Πού ψηλαφεί στο περίνεο, δηλαδή? Μεταξύ του πέους και του προχτού. Τοποθετείς το χέρι σου εκεί και... Όλο το χέρι, ένα δάχτυλο, τρία δάχτυλα. Δύο δάχτυλα, ξέρω εγώ. Ένα-δύο δάχτυλα. Το καλύτερο είναι να κάνεις προκτική δαχτυλική εξέταση και να κάνεις και ένα ηλεκτρομυογράφημα και να είσαι σίγουρος για το πώς δραστηριοποιεί ο ασθενής τους μύες του, οπότε μετά θα του δώσεις σαφώς καλύτερες οδηγίες. Η επόμενη φάση έχει να κάνει με ασκήσεις λειτουργικές ασκήσεις συνδυασμένες με φόρτιση από άλλες μυϊκές ομάδες. Όπως βλέπετε εδώ, μια πολύ καλή συνέργεια ο εγκάρσιος κοιλιακός με τον πολυσχηδή, το διάφραγμα και το πυελικό έδαφος. Ασκήσεις συνδυασμένες με αντιστάσεις εξωτερικές, ελαστικές ταινίες μπάλες και εδώ όλες οι θέσεις. Και τέλος θα πρέπει αυτή τη δραστηριότητα που έχει μάθει ο ασθενής να την εσωματώσουμε στην καθημερινή του λειτουργία. Εάν παραδείγματος χάρη ένας ασθενής είναι οδηγός μιας νταλίκας, κατά τη διάρκεια της επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους θα πρέπει να κάνουμε focus στην καθιστή του θέση. Σε έναν άλλον ο οποίος είναι όρθιος, είναι αθλητής, αναλόγως θα επικοινωνήσει. Τι του λέτε του οδηγού της νταλίκας να κάνει, ας πούμε? Αφού περάσει όλο το πρόγραμμα της επανεκπαίδευσης, στο τελευταίο στάδιο θα δραστηριοποιεί τους μύες του, ενώ μιμείται τη θέση του στο επάγγελμά του. Πρακτικά όμως τι του λέτε να κάνει, δηλαδή τι του λέτε να κάνει, δηλαδή κάθεται στην θέση του οδηγού, τι του λέτε να κάνει? Ελένη, να κάνουμε λίγο πιο πρακτικά, γιατί δεν υπάρχουν φυσιοθεραπευτές εξειδικευμένοι και είμαστε από 500 μέρη. Μπορούμε να πάρεις τώρα έτσι, όπως είμαστε, μία καρέκλα, να καθίσεις λίγο εκεί πέρα και να μας δώσεις 2-3 παραγγέλματα, το τι θα μπορούσε να κάνει και να τα λέμε στον ασθενή μας, γιατί εμένα μου τα έχεις πει και τους τα λέω. Λοιπόν, να τους λέμε ακριβώς τι κάνει και να... Από το ακροατήριο να... Όχι, εγώ θα έλεγα όλοι να δοκιμάσουν. Ωραία, δοκιμάζουμε. Κατεύθυνε μας να ξέρουμε, να το νιώσουμε για να το λέμε ο καθένας με τον τρόπο ότι είμαστε έμπειροι κλινικοί γιατροί. Θα ήθελα να δείτε λίγο πιο μπροστά από την πλάτη της καρέκλας σας. Να κάνετε πρόστια κλίση της λεκάνης σας. Αυτό σημαίνει... Ωραία, δεν ακουμπάμε πίσω δηλαδή. Ναι, okay. Δεν θα ακουμπάτε πίσω, θα κάνετε πρόστια κλίση της λεκάνης σας. Αυτό σημαίνει λαγόνιες ακρολοφίες μπροστά. Αυτό σημαίνει η βαρύτητα που έρχεται από πάνω δεν επηρεάζει τους μύες του πυελικού με εδάφους. Άρα τεντώνουμε τη μέση μας. Τώρα την νιώθω εντελώς τεντωμένη. Η βαρύτητα θα πέσει επάνω και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και από εδώ θα κάνετε μια κοιλιακή αναπνοή.
Δηλαδή, εισπνεύστε και φέρτε τον αέρα όλο στην κοιλιά σας. Εκπνεύστε και βγάλτε τον αέρα. Και όταν νιώσετε το κοιλιακό τείχωμα να μπαίνει προς τα μέσα, τότε σφίξτε τον προχτό σαν να διακόπτετε την έξοδο αερίων και την ουρήθρα σαν να διακόπτετε την έξοδο ούρων. Θα πρέπει να έχετε την αίσθηση ότι πάτε προς τα πάνω. Κρατήστε αυτή τη δραστηριότητα και αναπνέετε χαλαρά. Ωραία. Οπότε είναι εισπνοή. Να τα πούμε ένα-ένα. Ναι. Είναι, τα στάδια είναι εισπνοή, εκπνοή, όχι πλήρης από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Πλήρης εκπνοή. Πλήρης εκπνοή. Δραστηριότητα των μειών. Δύο αυτά. Ας να τα λέω εγώ λίγο πιο λαϊκά. Εισπνοή, πλήρης εκπνοή, σύσπαση και διατήρηση της σύσπασης μετρώντας μέχρι το 10. Μέχρι από το 1001 μέχρι το 1010, για να είναι 10 δευτερόλεπτα. Ωραία, λοιπόν πάμε. Ενώ διατηρούμε, ενώ έχουμε χαλαρή αναπνοή, δεν κρατάμε την αναπνοή μας. Δηλαδή συνεχίζουμε και αναπνέουμε παρότι όταν μετράμε. Αλλά ήρεμα. Μετά από μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή, σφίγγουμε και πάμε ήρεμα. Ναι. Πάμε όλοι μαζί. Μια εισπνοή. Μια κοιλιακή εισπνοή, εκπνοή. Πάει το διάφραγμα κάτω δηλαδή. Εκπνοή, σύσπαση, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ωραία. Όλοι θα πρέπει να έχετε την αίσθηση ότι πάτε προς τα πάνω. Να. Μπορούμε να δούμε ποιος μπόρεσε μέχρι 5 να κρατηθεί. Ένα άλλο τεστ, είναι καλό να κάνετε την άσκηση σε όρθια θέση μπροστά στον καθρέφτη και αν δείτε τη βάση του πέους να ανεβαίνει προς τα πάνω, σημαίνει ότι δραστηριοποιείτε τους σωστούς μύες. Αυτό το ξέρουμε καλά, εντάξει. Κύριε Γευτόπουλε, ενεργοποιούμε τους μύες αυτούς που θέλουμε, αυτή την άσκηση. Νομίζω ότι ενεργοποιούμε, γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι με αυτές τις ασκήσεις είναι ομάδες μειών που δουλεύουν μαζί. Δηλαδή, η σύσπαση του προκτού δεν είναι μόνο έξω του σφυγκτήρα, είναι αυτό που λέγαμε πριν, είναι ο ύβο ορθικός. Και ακριβώς και ο ύβο περινεϊκός που είναι κομμάτι του. Άρα τραβάει προς τα μπροστά και το νιώθουμε στο δάχτυλο. Οι μύες του περινέου, στις οποίες δεν αναφέρθηκα, είναι ίσχυος ηραγκώδης και βόλβος ηραγκώδης, και αυτό που νιώθουμε με το ανασήκωμα του πέους, το οποίο αν είσαι αισθήση, μάλιστα κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση της κούνιας, είναι επίσης προϊόν της συνολικής σύσπασης των μυών του περινέου. Δεν νομίζω ότι πρακτικά κάποιος μπορεί να απομονώσει ομάδες μυών για να κάνει ξεχωριστές πάσεις, δηλαδή μόνο ο βόλβος ηραγκώδης, μόνο ο ηραγκώδης ή θελημένα. Άρα η άσκηση στην ουσία ωφελεί όλο το υλικό έδαφος και το περίνεο, και γι' αυτό και είναι αισθητή ακόμα και χωρίς δακτυλική όταν βάζουμε το δάχτυλο στο περίνεο. Και όταν λέμε ενσωμάτωση, για να σας πω κάτι που πιάνει στους ασθενείς αυτούς, τους οποίους τους βάζω αμέσως με το εξιτήριο μετά τη ριζική που θα τους κάνω, τους λέω τώρα πας στο σπίτι σου, τι θα κάνεις, θα βλέπεις τηλεόραση. Κάθε φορά που βλέπεις το σύριαλ που αγαπάς ή το έργο οτιδήποτε βάζει διαφήμιση, θα κάνεις μία φορά τις συσπάσεις αυτές όταν αρχίζουν οι διαφημίσεις. Και έτσι το θυμούνται λίγο και η ένταξη που λέμε στην καθημερινότητά του. Οπότε εξασφαλίζω να το κάνει 10 φορές κάθε βράδυ. Πρέπει να σας πω όμως κάτι, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, τον οποίο έχω δει σε πάρα πολλούς ασθενείς, ότι όταν πάρουν μια τέτοια εύκολη και γρήγορη οδηγία και πάνε στο σπίτι τους να εφαρμόσουν την άσκηση, αντί να βγάζουν όλο τον αέρα από την κοιλιά τους, δηλαδή αντί να κάνουν εκπνοή, αυτοί κρατάνε τον αέρα και προσπαθούν να κάνουν σύσπαση στους μύες του πυελικού εδάφους. Αυτό όμως δεν γίνεται εκείνη την ώρα, γιατί αυξάνεται η εδωκοιλιακή πίεση, η οποία σμπρώχνει το πυελικό έδαφος προς τα κάτω. Αυτοί σε μια απόγνωση αρχίζουν και σφίγγουν γλουτιαίους, προσαγωγούς, οτιδήποτε άλλο, εκτός από το πυελικό έδαφος. Γίνονται πτώμα στην κούραση και πολλές φορές οι μεγάλοι σε ηλικία... Άρα να μην τους λέμε να τις κάνουν. Οι μεγάλοι στην ηλικία που μπορεί να έχουν και αναπνευστικά προβλήματα έχουν και άλλους κινδύνους. Άρα να μην τους το λέμε. Όχι, να αφιερώνεται έτσι, ίσως να θα πρέπει κανείς ο ίδιος να εκπαιδευτεί λίγο για να μπορεί να μεταδώσει και στους ασθενείς του. Εντάξει.
Τώρα αυτή είναι την λίγο. Προτινόμενα... Εκπαιδεύστε εσείς τους φυσικοθεραπευτές να έχουμε πολλούς να μπορούμε να κάνουμε να είναι σε όλη την Ελλάδα. Στα προτινόμενα paper που έχουμε υπάρχει και ένα paper της Grace Dorey. Το key point είναι βασικά να τους πούμε να βγάλουν τον αέρα όλο και τελείωσε. Ναι, ναι. Και να έχουν μια σωστή στάση. Αν αυτή είναι καθιστή, είναι όρθια ή είναι. Γιατί μέχρι να εκπαιδεύσετε άλλους εκπαιδευτές πρέπει ένα, να. Ναι, ένα πολύ καλό προτινόμενο paper έχουμε της Dorey Grace, η οποία έχει ένα χάρτη. Μία πολύ καλή καθοδήγηση για οδηγίες στους ασθενείς σας. Εξαιρετικό δηλαδή. Δηλαδή μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το paper ή να περιλαμβάνεται μέσα στη βιβλιογραφία που σας δώσαμε ναι. για να πάρουμε κάποια ιδέα το τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε και από μόνοι μας ίσως λίγο. Ναι. Συνεχίζω. Πόσο όμως αποτελεσματική είναι η επανεκπαίδευση στα αλήθεια των μειών του πιελικού εδάφους. Τα guidelines της ICS μας λένε ότι μας την προτείνουν σαν πρώτη θεραπεία πρώτης γραμμής. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν πολλές κλινικές δοκιμές που αφορούν τη μελέτη των προβλημάτων εγκράτειας του άντρα, συγκριτικά με τις μελέτες που έχουμε για τις γυναίκες. Για τις γυναίκες έχουμε πάρα πολλές. Ωστόσο, σε μια τελευταία αξιολόγηση της ICS, η οποία αρχίζει με μελέτες που αφορούν κατά κύριο λόγο την πρόληψη, 9 κλινικές δοκιμές, μεγάλο δείγμα συνολικά, σε ασθενείς στους οποίους δόθηκε προεγχειρητική και μετεχειρητική οδηγία για επανεκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους, με επιτήρηση ή χωρίς επιτήρηση, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά. Η προεγχειρητική και η άμεση μετεχειρητική οδηγία καθιστά πιο γρήγορα εγκρατήσεις στους ασθενείς και μέσα από τις μελέτες φαίνεται ότι οι ασθενείς βρίσκουν την ατομική θεραπεία από έναν ειδικό θεραπευτή ιδιαίτερα βοηθητική. Σε μελέτες που αφορούσαν τη θεραπεία, δηλαδή έγινε σε ασθενείς που ήδη είχαν ακράτεια, άρχισαν δηλαδή αυτές οι μελέτες την 8η και 12η εβδομάδα. Η παρέμβαση ήταν συνδυασμός επανεκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους με δαχτυλική προκτική ανάδραση. Ο ασθενής εφάρμοζε μόνος του στον εαυτό του δαχτυλική προκτική ανάδραση, την οποία είχε διδαχτεί σε 8 συνεδρίες από ένα φυσικοθεραπευτή. Και σε άλλες ομάδες ασθενών που δόθηκαν απλά γραπτές οδηγίες ή προφορικές για επανεκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους, φαίνεται ότι η δαχτυλική προκτική ανάδραση δεν είναι πιο αποτελεσματική από τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες. Και σε άλλες 3 κλινικές δοκιμές, όπου υπήρχε προσθήκη θεραπεία στο biofeedback, μαζί με την επανεκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές. Δεν φαίνεται δηλαδή η εγκράτεια να βελτιώνεται περισσότερο σε σχέση με την αποκλειστική επανεκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους. Κάποιες πιο καινούργιες μελέτες, που η μία που ερευνούσε την λειτουργία του πιελικού εδάφους μετά από παρέμβαση biofeedback και ηλεκτρονευρομικής διέγερσης, οι ασθενείς δέχτηκαν 12 συνεδρίες, 15 λεπτά συνεδρία biofeedback και 20 λεπτά συνεδρία ηλεκτρομικής διέγερσης. Τα αποτελέσματα από τις πρώτες εβδομάδες μέχρι τους 6 μήνες φαινόταν ιδιαίτερα καλά. Επόμενη σημαντική μελέτη στο Ευρωπαϊκό Ουρολογικό Περιοδικό είναι μέσα στα προτινόμενα paper. Έχει και σχόλια από 3 εκδότες. Σε ένα σημαντικό δείγμα, οι ασθενείς έπαιρναν και στις δύο ομάδες οι ασθενείς πήραν οδηγίες. Ουσιαστικά η μελέτη ερευνούσε το ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην επανεκπαίδευση των μειών του πιελικού εδάφους. Και οι δύο ομάδες πήραν οδηγίες για ασκήσεις των μειών του πιελικού εδάφους στο σπίτι. Ωστόσο, η πρώτη ομάδα δεχόταν μία συνεδρία από έναν φυσικοθεραπευτή κάθε εβδομάδα για έναν ολόκληρο χρόνο. Και είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτα τα αποτελέσματα. Βλέπετε ότι μέχρι τους 3 μήνες δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην εγκράτεια. Η παρέμβαση άρχισε αμέσως μετά την προστατεκτομή.
Ενώ έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές στους 6 και στους 12 μήνες. Αυτό μας δείχνει ότι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στη διατήρηση της συμμόρφωσης των ασθενών που συμμετέχουν σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ένα άλλο σύμπτωμα των ασθενών με προβλήματα εγκράτειας μετά την προστατεκτομή είναι οι σταγόνες μετά την ούρηση. Δύο μελέτες που αξιολογήθηκαν από την ICS με παρέμβαση επανεκπαίδευση των μειών του πυελικού εδάφους και μασάζ της ουρήθρας, το οποίο διδάσκεται ο ασθενής και κάνει αυτομάλαξη μόνος του, φαίνεται να βελτιώνει τα συμπτώματα. Για την ευρωμυϊκή διέγερση ανεπαρκεί τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία. Χρήσιμη για το βαθμό 0 έως 2 στην κλίμακα της Οξφόρτης, όταν δηλαδή οι μύες δεν μπορούν να κάνουν σύσπαση από μόνοι τους. Και περνάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι η επανεκπαίδευση της κίστης, συμβουλές για αλλαγή τρόπου ζωής, που έχει σαν στόχο τη μείωση των επεισοδίων της ακράτειας. Εδώ διδάσκουμε το γνωστό χειρισμό ΝΑΚ, τη σύσπαση δηλαδή των μειών του πυελικού εδάφους κατά τη διάρκεια της αύξησης ενδοκοιλιακής πίεσης, την αυτομάλαξη της ουρήθρας, αναφερθήκαμε προηγουμένως και σε αυτό, τρόπους να αυξάνουν την ουρηθρική αντίσταση όταν μεταφέρουν βάρος, θεραπεία, συμβουλές για θεραπεία της δυσκυλιότητας, η οποία μόνιμα αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση και συμβάλλει σε δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους. Συμβουλές για την διατροφή, αυτά τα είπαμε και την Παρασκευή, νομίζω αναφερθήκαμε ιδιαίτερα. Και συμβουλές για βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φυσικοθεραπεία μπορεί να είναι πρώτη προτινόμενη θεραπεία για την αποκατάσταση της ακράτειας. Η επανεκπαίδευση των μειών του πυελικού εδάφους αποτελεί μια αποτελεσματική παρέμβαση χαμηλού κινδύνου και πρέπει να περιλαμβάνεται στο θεραπευτικό πρόγραμμα της ακράτειας. Η ενθάρρυνση των ασθενών από τους θεράπευτους ιατρούς για την εκπαίδευση των μειών του πυελικού εδάφους και η συντηρητική θεραπεία της ακράτειας νομίζω ότι είναι ιδιαίτερως σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Ασχολούμαι τα τελευταία 20-25 χρόνια με την ακράτεια. Σε όλη αυτή τη διάρκεια είχα τα πάνω μου και τα κάτω μου. Όταν βρισκόμουν σε κέντρα με οργανωμένα φυσικοθεραπευτικά τμήματα, ήταν όλα διαφορετικά. Βέβαια, μέσα από εκεί κατάλαβα ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στην ογκολογία, ότι οι ακτινοθεραπευτές τα αποτελέσματά τους πάντα τα βγάζουν καλύτερα, οι χειρουργοί από τη μεριά τους καλύτερα. Συμβαίνει κάτι το ανάλογο και σε αυτόν τον χώρο. Είμαι θειασότης έτσι των ασκήσεων του πυελικού εδάφους και πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Όμως, πολύ χρήσιμος χειρισμός. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πρακτικό πρόβλημα. Πρακτικά είστε μόνο εσείς που μπορείτε να το κάνετε. Και μέχρι να υπάρξουν νέες γενιές φυσικοθεραπευτών που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, έχω εφαρμόσει στη δικιά μου μονάδα να δίνω κάποιες ασκήσεις από μόνος μου, γιατί δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον φυσίατρο. Δεν τις έβγαλα από το μυαλό μου. Όταν είδα την βιβλιογραφία, ήταν ένα χάος κυριολεκτικά τα πρωτόκολλα που προτείνονταν. Okay. Και από ό,τι κατάλαβα, γινόσανται μόνο και μόνο για να γίνουν κάποιες εργασίες. Αλλάζαμε κάτι ή να βγάλουμε κάτι διαφορετικό. Και σε κάποια μελέτη της ΜΠΟ ή σε προσωπική επαφή με την ΜΠΟ, τελικά κατάληξα να δίνω ένα πρόγραμμα που θέλω να μου πείτε αν είναι σωστό ή λάθος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα προσπαθώ αυτό που είπατε να συνειδητοποιήσουν οι ασθενείς τι πρέπει να σφίξουν. Τι είναι το πυελικό έδαφος. Και στις γυναίκες λέω να βάλουν το χέρι στον κόλπο ή στον άντρα στο μπροκτό και να σφίξουν, ενώ συγχρόνως δεν σφίγγουν καθόλου το κοιλιακό τείχομα. Γιατί αλλιώς κάνουμε το ανάποδο αποτέλεσμα. Και μετά τους συμβουλεύω να κάνουν μια σύσπαση σταθερή που διαρκεί γύρω στα 2-3-4 δευτερόλεπτα. Και όσο πιο δυνατή γίνεται, να χαλαρώνουν και αργά μετά να επαναλαμβάνουν πάλι τη σύσπαση 10 φορές και αυτό να γίνεται 10 φορές την ημέρα, δηλαδή 10 σετ των 10. Να το κάνουν κάθε μέρα εκτός Τετάρτης και Κυριακής για 4-5 μήνες. Πρακτικά έχω δει κάποια αποτελέσματα.
όταν το κάνουν σωστά οι ασθενείς και κυρίως αν τους το ξαναθυμίσουμε εμείς. Θεωρείτε ότι αυτό που τους λέω είναι λάθος, δεν βοηθάει καθόλου. Σίγουρα, αν το κάνανε με τη συμβουλή φυσιοθεραπευτή, θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό που τους προτείνω είναι λάθος ή είναι κάτι που είναι κάτι απλό και θα μπορούσε ο κάθε ουρολόγος να το προτείνει. Εμείς είχαμε και το περιεχόμενο του Bristol στο τμήμα μας. Έφυγε δυστυχώς ένας χρόνος νοσηλευτής που είχαμε, δεν το χρησιμοποιούμε τώρα, το οποίο βοηθάει στο να καταλάβει ο ασθενής τι πρέπει να κάνει. Αλλά νομίζω ότι και έτσι μπορεί να καταλάβει. Νομίζω ότι δεν είναι λάθος αυτό που προτείνετε. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι πολλά τα σετ που δίνετε στη διάρκεια της ημέρας. 10 σετ είναι πάρα πολλά. 4 σετ θα δίνετε στη διάρκεια της ημέρας από 10 επαναλήψεις. Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια της σύσπασης, εάν η ασθενής μπορεί να κρατήσει παραπάνω από 3 και 4 δευτερόλεπτα, θα το κάνει περισσότερο. Δηλαδή, ο στόχος είναι να φτάσει στα 10 δευτερόλεπτα της σύσπασης. Και επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να επισημάνω, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η χαλάρωση. Αν δεν έχουμε καλή χαλάρωση, αν δεν έχουμε καλή επιμήκυση των μυών, δεν μπορούμε να έχουμε καλή σύσπαση. Είναι το number one, δηλαδή... Αν ο δικέφαλός μου βρεθεί σε μία σύσπαση, δεν επιτρέπει τον αγκώνα μου να ανοίξει. Αν δηλαδή βρίσκεται σε μία τάση ομής, δεν επιτρέπει να γίνει τίποτε, όσο και να προσπαθεί κανείς. Αυτό δηλαδή και μεγάλη έμφαση στη χαλάρωση, γιατί οι ασθενείς θέλουν αμέσως τελειώνουν τη μία σύσπαση και θέλουν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν στην επόμενη. Όμως θα πρέπει τον ίδιο χρόνο, σαν δευτερόλεπτα ή και περισσότερο, να παραμείνουν στη χαλάρωση. Και αν επιτρέπετε κάτι ένα τελευταίο, γιατί εγώ θέλω να φύγω, αλλά μια και είναι εδώ ο κ. Γκυφτόπουλος, δεν ξέρω αν έγινε πλήρως αντιληπτό, να πω κάτι απλό. Ουσιαστικά έτσι έχουμε τον έσω σφιχτήρα, δεν συζητάμε, και μετά στο επίπεδο του έξω σφιχτήρα που μιλάμε, υπάρχουν τρία επίπεδα. Έτσι. Υπάρχει το λίο κομμάτι, υπάρχει ο ενδορυθμικός γραμμωτός σφιχτήρας, ο οποίος έχει και την αργή σύσπαση. Και μετά υπάρχει το πιελικό έδαφος, το οποίο είναι ο γραμμωτός του πιελικού εδάφους, που έχει την ταχεία σύσπασης και είναι ο goalkeeper του πιελικού εδάφους. Στη φάση που γίνονται, σωστά το λέω, απλοϊκά. Ωραία, έχουν διαφορετική νεύρωση, πρέπει να το πούμε αυτό. Το ένα είναι διοικό νεύρο, το άλλο είναι πιελικό πλέγμα. Και όταν σφίγγουμε με τις ασκήσεις ουσιαστικά τον μη του πιελικού εδάφους, συμπαρασύρεται και ο γραμμωτός, ο ενδορυθρικός. Ναι, γιατί και αυτός παίρνει από τους τελευταίους κλαδίσκους του εδιοικού νεύρου πριν εγκαταλείψει στην ουσία το κανάλι του Άπκοκ. Δηλαδή, οι ανάστροφες είναι που γυρίζουν και νευρώνουν το εξωτερικό ντύμα του έξω σφιχτήρα της ουρίθρας που είναι γραμμωτός μυς. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια ακόμα ερώτηση. Ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας είπατε. Μία άλλη ερώτηση. Αυτά είναι για άντρες, μετά από ριζική προστατικτομή και για τις γυναίκες, όπως το περιστατικό της άντας που συζητούσαμε προχθές. Τι ασκήσεις εγώ θα πω στη γυναίκα να κάνει? Στην ίδια λογική θα κινηθείτε. Με τις ασκήσεις των ανδρών. Απλώς στη γυναίκα επικεντρωνόμαστε στον κόλπο της, περισσότερο στην ουρίθρα της, της λέμε να σφίξει τον κόλπο της, να σφίξει και τον προχτό βεβαίως, γιατί όλα αυτά πάνε παρέα. Όταν δραστηριοποιείται το πιελικό έδαφος, κινείται προς μια κρανιακή κατεύθυνση. Όλοι μίας μαζί, ανεξάρτητα από το αν οι μυϊκές ίνες έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως μας εξήγησε προηγουμένως ο κύριος Γκυφτόπουλος. Θα τη ζητήσουμε να επικεντρώσουν εκεί. Και πολύ καλό είναι το biofeedback, δηλαδή να τοποθετήσουν το δάχτυλο στο κόλπο τους και να το τραβήξουν προς τα μέσα. Ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της δικής σας, να πάρουν ερέθισμα το πώς πρέπει να σφίξουν αυτούς τους μύες. Πώς πρέπει να τους τραβήξουν προς τα μέσα. Θέλει λίγο περισσότερο αυτό για να το αναλύσουμε κάποια άλλη φορά.